Αυλαία ρίχνει αύριο το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα. Όλες αυτές τις ημέρες πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις με βασικό θέμα προβολή στην κλιματική αλλαγή, με ντοκιμαντέρ, ταινίες, εισηγήσεις καθώς και με ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες που κατέθεσαν τη δική τους οπτική και τις απόψεις τους πάνω στο θέμα. Προσαρμοστήκαμε λόγω των ειδικών συνθήκων των πλημμυρών που έγιναν στη Θεσσαλία. Έτσι κι αλλιώς είχαμε στο πρόγραμμα να συζητήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση, για την κλιματική αλλαγή, ένας λόγος παραπάνω. Πρώτον, να είμαστε λίγο φέτος πιο σεμνοί, γιατί γίνανε πολλές καταστροφές στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία και στη Λάρισα. Οπότε ήμασταν διστακτικοί στο αν θα γίνει, πώς θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι καλό είναι να μάθουμε κάτι από αυτό. Στις 9 το βράδυ της Κυριακής, μάλιστα, θα γίνει η απονομή των βραβείων για τις 3 καλύτερες ταινίες από κάθε κατηγορία. Φέτος λίγο πιο ήπια λόγω των συνθήκων. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε καλεσμένους πολύ μεγάλα ονόματα, σκηνοθέτες, ηθοποιούς. Φέτος και είπαμε να δεν υπήρχε λόγος να ξοδευτούν λεφτά. Έπρεπε να δοθούν στους ανθρώπους που είχαν θέματα. Οπότε θα είναι λίγο πιο σεμνή, αλλά θα είναι έτσι, πώς να πω, μια ωραία. Συνηθίζουμε να κάνουμε ωραίες τελετές λήξεις. Παλιά είχαμε και τελετή έναρξης, αλλά νομίζω ότι είναι καλά για τα 15 χρόνια αυτά που λειτουργούμε εδώ στην πόλη μας. Είναι μια χαρά. Ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ Λάρισας απαντά τέλος στο ερώτημα κατά πόσο το φεστιβάλ που πραγματοποιείται για 15η φορά έχει αλλάξει την κουλτούρα της πόλης. Εμείς καταθέτουμε τις δυνάμεις μας λίγο στο να, πώς να πω, να ανοίξουμε, να μην πω βελτιώσουμε, την κουλτούρα του κινηματογράφου. Μπορώ να σας το πω αυτό σίγουρα. Έχουν γίνει κάποια άλλα, θα έλεγα, μικρά βήματα, όχι τόσο μεγάλα όπως στη Θεσσαλονίκη. Με τα σχολεία έχουμε κάνει κάποια σεμινάρια. Τα σχολεία που έχουν συμμετέχει όχι μια χρονιά, αλλά δύο, τρεις, τέσσερις, το βλέπω και το βλέπουμε ότι οι καθηγητές, τα παιδιά που συμμετέχουν, βελτιώνουν τον τρόπο που βλέπουν, τον τρόπο που κυριαρχούν στην κάμερα, στο μικρόφωνο, σε αυτό που σκέφτονται να το κάνουν πάνω στην πράξη. Το 15ο Φεστιβάλ συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και στηρίζεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και το ΠΟΚΕΛ.